μπροστινή παλιά τώρα για τον Βασέχα. Βασέχα μόνος του καινή αιστεία. Είναι το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού και το πρώτο γκολ του Βασέχα στα ελληνικά γήπεδα. Μαραγκός, πλασταριστά ο Μαραγκός και δοκάρι. Η μπάλα από πολύ κοντά και γκολ. Ο Βασέχα θα ανοίξει το σκορ εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ξανά με το Λιμπερόπουλο που δίνει για τον Βασέχα. Ο Βασέχα το σούτο 3-1. Ο Βασέχα βάζει τον Παναθηναϊκό στο 65 με 2 γκολ μπροστά. Και ο Βασέχα που δεν είναι offside με το τι βγάλει ο Δόνης. Ναι, ο Βασέχα δεν είναι offside. Ο Παναθηναϊκός, αν πετύχει τον γκολ, είναι γκολ. Είναι γκολ ο Παναθηναϊκός. 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Παγώνει το Άμστερνταμ. Από τον Δεκέμβριο του 1989 μέχρι το Μάιο του 2004, ο Κριστόφ Βασέχα ήταν ο φόβος και ο τρόμος για τις αντίπαλες άμυνες και το απόλυτο φωνικό όπλο για τον Παναθηναϊκό. Οι επιδόσεις του ακατάρρυπτες, μοναδικές, μυθικές. Εδώ τώρα είναι ο Μπασινάς μες στην περιοχή. Ευκαιρία για τον γκολ, ναι, ο Βασέχα το 4-1. Ο Βασέχα που περνάει τον Αντώνη Αντωνία. Δεν κοιτάξτε, θα χωριέται καθόλου που θα χάσει τη φανέλα του. Πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα με 244 γκολ σε 390 παιχνίδια. 64 γκολ περισσότερα από τον αρχικανονιέρη της ομάδας του Γουέμπλεϊ, Αντώνη Αντωνιάδη, των 180 τερμάτων. Πρώτο σκόρερ στα ευρωπαϊκά κύπελα με 25 γκολ σε 63 συμμετοχές, δύο περισσότερα από τον μεγάλο μικρό Δημήτρη Σαραβάκο, γράφοντας χρυσές σελίδες με τον Ευρωπαίο Παναθηναϊκό. Μόνο στη διοργάνωση του κυπέλου είναι στη δεύτερη θέση με 50 γκολ, δεν τα λες και λίγα, σε 104 συμμετοχές, αφού στην κορυφή είναι ο Σαραβάκος με 55 γκολ. Ο Χριστάρας επέλεξε να γράψει τον επίλογο της τεράστιας καριέρας του στον Παναθηναϊκό το 2004, γνωρίζοντας την αποθέωση στη γιορτή της Πράσινης ΠΑΕ για την κατάκτηση του Ντάμπλ. Το σύνθημα «Είναι τρελός ο Πολωνός» ακούστηκε για τελευταία φορά από τις πλημμυρισμένες με κόσμο εξέδρες της ιστορικής Λεωφόρου. Ένα μόλις χρόνο μετά το αξέχαστο γκολ με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ για τα ημιτελικά του Champions League, άρχισε η συζήτηση για τον νέο Βασέχα. Βλέπετε, είχε προηγηθεί καταστροφική σεζόν 1996-97, η οποία άρχισε με το διπλό ευρωπαϊκό αποκλεισμό από Ρόζεμπορ και Λέγκια και έκλεισε με την ισοπαλία με τον Όφη, όπου άφησε τους πράσινους εκτός Ευρώπης. Για μία τριετία ο Παναθηναϊκός αναζητούσε έναν επιθετικό επίπεδου Βασέχα, αλλά οι επιλογές του ήταν η μία χειρότερη από την άλλη. Ο Νορβηγός Φρανκ Στράντλι, ο Βραζιλιάνος Μάουρο Ντασίλβα, ο Ισλανδός Χέλγκι Σίγκουρτσον και το κερασάκι όλων, ο Γερμανός Μάρκο Βίλα. Έτσι ο άλλοτε μυστακοφόρος και στην πορεία ανεφμυστακίου επιθετικός που ήρθε ως Κριστόφ Βαρζίχα και τον βαφτίσαμε Χρήστο Βασέχα ήταν η βασική επιλογή για τη γραμμή κρούσης. Την άνοιξη του 2000 ο Γιάννης Κυράστας, φεύγοντας από τον Παναθηναϊκό για τον Ηρακλή του Βαγγέλη Μυτιληναίου, παρέδωσε την έκθεσή του για το έμψυχο δυναμικό της ομάδας. Μάλιστα η σχετική έγγραφη αναφορά ήταν με το γραφικό χαρακτήρα της κόρης του, Ευελίνας, καθώς την είχε υπαγορεύσει. Για το Βασέχα ο Κυράστας είχε πολλά και καλά λόγια, αλλά και μία σημαντική επισήμανση. Αναφέρθηκε φυσικά στη συνέπεια και την προσήλωσή του στην προπόνηση, αλλά και για το καλό παράδειγμα που έδινε στους νεότερους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Έλληνα τεχνικό, ο 36χρονος επιθετικός θα έπρεπε να είναι ένα όπλο στη φαρέτρα των αλλαγών και όχι βασικός, αφού πλέον δεν μπορούσε να βγάλει 90 λεπτό στα υψηλά στάνταρ που μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Απλά λόγω εμπειρίας ήξερε να κρατάει δυνάμεις για να αντέχει, κάτι που για τον Κυράστα δεν ήταν το επιθυμητό. Ο Σαραβάκος στο κόρνερ, η ισοπάρηση είπε την εντυπωσιακή κεφαλιά από ποιον, από τον Βασέχα, ναι. Μαυρομάτης, Χρυσταδούλου,
Βαζέχα και γκολ. Βαζέχα και γκολ. Βαζέχα, ωραία κίνηση, το σούτ, την μπάλα στα δεξιά. Φοβερό γκολ από τον Πολωνό. Ωραία παλιά. Σοντούλου γυρίζει και το 3-0 από τον Βαζέχα. Γρήγορη ενέργεια. Η άμυνα Τσάκη δεν μπορούσε να αντιδράσει. Του μπήκε Βαζέχα. Περνάει το 3-0. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο λεπτό, πριν κάτσει πληρωθεί πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, πετυχαίνει το τρίτο γκολ. Ένα γκολ που φέρει τη σφραγίδα αυτού του χαρισματικού γκολτζή. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Έπρεπε λοιπόν να αποκτηθεί κάποιος βασικός επιθετικός, κάτι που ζητούσε επιτακτικά και ο Κυράστας τη μεταγραφική περίοδο του Δεκεμβρίου του 1999, όταν είχε γράψει στο μπλοκάκι του τα ονόματα των Ήλια Ήβιτς, Μιχάλη Κωνσταντίνου και Γιαννάκη Οκά και του προέκυψε Μάρκο Βίλα. Δεν είναι τυχαίο ότι το καλοκαίρι του 2000, μετά την έκθεση Κυράστα και φυσικά τις κοσμογονικές αλλαγές στη διοικητική πυραμίδα, ο Παναθηναϊκός απέκτησε το μουντιαλικό Κροάτι Γκόραν Βλάοβιτς. Λίγους μήνες αργότερα έντυσε στα πράσινα και τον Εμμάνουελ Ολιζαντέμπε και το καλοκαίρι του 2001 τον Μιχάλη Κωνσταντίνου, δημιουργώντας την πιο ισχυρή επιθετική γραμμή όλων των εποχών. Η παρουσία τόσων πολλών αξιόλογων σεντερφόρ δημιούργησε για πρώτη φορά και όπως αποδείχτηκε τελευταία τη σκέψη στο Βαζέχα να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Τη σεζόν 2001-2002 ο Γιάννης Κυράστας στην επιστροφή του στους πράσινους εμπιστεύτηκε τους Κωνσταντίνου, Ολιζαντέμπε, Βλάοβιτς και τον Λιμπερόπουλο ως δεύτερο επιθετικό, με αποτέλεσμα ο Βαζέχα να αγωνιστεί μόλις για 10 λεπτά στο τελευταίο μάτς των ομίλων του Champions League με τη Μαγιόρκα στην Ισπανία, δύο φορές ως αλλαγή στο πρωτάθλημα, ενώ ήταν βασικός μόνο στα μάτς της πρώτης φάσης του κυπέλου, όπου αγωνίζονταν κυρίως αναπληρωματικοί. Βασινάς για το Βαζέχα, ωραία παλιά, το σούτ από το Βαζέχα, 5-2. Υπέροχο πλασέ μπροστά από τον Οικονομόπουλο. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος αρκετά χρόνια αργότερα, ήταν έτοιμος να πάρει μεταγραφή για τον Όφη με προπονητή τον Γιάννη Σαμαρά, αφού δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με την ιδέα της μονιμοποίησης μεταξύ πάγκου και εξέδρας. Να το πω πρώτη φορά σήμερα, που σχεδόν όλα ήταν τελειωμένα και ήμουν έτοιμος να πάω στην Κρήτη, στην Όφη. Στον Όφη, ε? Ναι. Ήταν παιχνίδι, παίξαμε παιχνίδι με τον Γιάννη Κεράστα προπονητή. Παίζουμε στο Λεωφόρο με ΠΑΟΚ. Και δεν ξέρω αν θυμάστε που σκοράρει ο Κωνσταντινίδης. Και χάνουμε το παιχνίδι 2-1. Mm-hmm. Και εκείνο το, εγώ από Δευτέρα ήμουν έτοιμος με εισιτήρια, με όλα να πάω. Πρόεδρος τότε ήταν ο κύριος Φιλιππίδης. Ο Άγγελος Φιλιππίδης, ακριβώς. Ναι. Είχαμε πει ότι Δευτέρα πάω κάτω να ξεκινήσω εκεί προπονήσεις και να παίξω εκεί. Και μόλις χάνουμε το παιχνίδι, εκείνο το βράδυ ο προπονητής, ο Γιάννης Κυράστας, σταματάει η συνεργασία με τον Παναθηναϊκό. Και εγώ πήγαινα Δευτέρα και είπα στον κύριο Φιλιππίδη ότι δεν θα φύγω και να κάτσω εδώ μέχρι να τελειώσω. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τη διοίκηση δεν υπήρχε καμία διάθεση να δοθεί στον Όφη, αφού η σημαία έπρεπε να μείνει στον ιστό της. Όπως και έμεινε, αφού μετά την παρέτηση Κυράστα και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Σέρχιο Μαρκαριάν, μπήκε ξανά στα πλάνα και είχε 10 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 6 γκολ. Είναι ο Βαζέχα τώρα το δυνατό σουτ και πάνω στα δίχτυα, 2-1. Μάλιστα την επόμενη σεζόν, αρχικά με τον Φερνάντο Σάντος και εν συνεχεία ξανά με τον Μαρκαριάν, ήταν από τους πρωταγωνιστές τόσο σε Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, με 34 συμμετοχές και 8 γκολ, με αξέχαστα αυτά με τη Λίτεξ Λόβετς αλλά και τη Φενέρ Μπαχτσέ. Να η τρίπλα του Λίνκαρ, το σουτ, ο Σταύρεφ και να ο Βαζέχα το γκολ. Το γκολ για τον Παναθηναϊκό που είναι πολύ πιθανό να φέρει τη λύτρωση. Βαζέχα, Καραγκούνης θα δώσει την μπάλα πολύ ωραία στο Βαζέχα, εύκολο το γκολ και ο Παναθηναϊκός σφραγίζει την πρόκριση. 2-1. 10 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση και της παράτασης. Η παλιά για τον Βαζέχα, ευκαιρία, ο Βαζέχα το σουτ γκολ. 4-1 για τον Παναθηναϊκό, το καλύτερο φινάλε. 4-1 για τον Παναθηναϊκό. Ο Κριστόφ Βαζέχα κρέμασε στα παπούτσια του στον αγαπημένο του Παναθηναϊκό το Μάιο του 2004 με ένα ακόμα παράσημο την κατάκτηση του Double σε ηλικία 39 ετών, 6 μηνών και 5 ημερών, μένοντας πάντα πράσινος
και στην ιστορία ως ο κορυφαίος επιθετικός όλων των εποχών. Ο Βαζέχα που δεν είναι offside, άμα το τι βγάλει ο Δόνης. Ναι, ο Βαζέχα δεν είναι offside. Ο Παναθηναϊκός, αν πετύχει το γκολ, είναι. Έλα την τώρα ο Παναθηναϊκός. Τρία λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, παγώνει το Άμστερνταμ. Ένα γκολ υποδειγματικό για τον Παναθηναϊκό στην αντεπίθεση. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0. Βλέπετε πόσο έξυπνο ο Δόνης έστειλε την μπάλα στο Βαζέχα και ο Πολωνός πετυχαίνει. Δεν ξέρω αν είναι το ρότερο γκολ της καριέρας του, σίγουρα είναι το πιο σημαντικό.